Με την πεποίθηση ότι στις 24 Μαΐου θα κλείσει και την εκκρεμότητα του χρέους, στην οποία επενδύει πολιτικά, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε σήμα αισιοδοξίας στους πολίτες. Κάνοντας ταμείο, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν επιπλέον μέτρα, δεν κόβεται ούτε ένα ευρώ σε κύριες συντάξεις, προστατεύεται η πλειοψηφία των επικουρικών, η πρώτη κατοικία, αλλά και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης στους αγρότες. Η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει χωρίς να υποχωρεί διαρκώς σε παράλογες απαιτήσεις. Στη συνεδρίαση του Eurogroup κλείδωσε η αρχιτεκτονική του δημοσιονομικού κόφτη που θα επιφέρει οριζόντιες περικοπές σε κωδικούς του προϋπολογισμού αλλά και φόρους με αυτόματο τρόπο, μόλις η Eurostat πιστοποιεί τυχόν αποκλίσεις από τον στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα. Για την κυβέρνηση όμως είναι σαφές ότι ο λεγόμενος κόφτης είναι απλώς μια πρόσθετη εγγύηση, ούτε νέα μέτρα, ούτε νέο μνημόνιο. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας εγγυήθηκε ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το 2017. Για πρώτη φορά στα 6 χρόνια της κρίσης έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βγει. Άρα αποκλείεται η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού μέχρι την 1η Πέμπτου του 2017 και για όλο το 2017. Το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και το Μάη του 2018 και το Μάη του 2019. Άμεσες, ως το 2018, αλλά και μετά από αυτό, θα είναι οι παρεμβάσεις στο χρέος που ζήτησε το Eurogroup να επεξεργαστούν οι τεχνοκράτες του. Με ρήτρα όμως να τηρηθούν στο ακέραιο οι δημοσιονομικοί στόχοι, να μην είναι ονομαστικό κούρεμα και αστερίσκο να κριθεί αν θα χρειάζεται να γίνουν. At the end of the program, we will also look ahead and see what could be needed, what approach could be needed to make sure that also in the coming decades, Greece stays on track, also in terms of debt sustainability. But that is a decision then to be taken at the end of the program in 2018. Κατηγορηματικός ότι δεν επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο του 2012 που άφησε τελικά εκτός νυμφώνο στην προηγούμενη κυβέρνηση που δεν κέρδισε απομείωση χρέους ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. We will have a set of criteria of what Greece needs to have a sustainable debt and therefore measures will be taken according to that, to those criteria. That seems to be very, very different from the November 2012 decision. Je suis très confiant que nous serons en mesure de prendre des décisions favorables à la prochaine réunion de l'Eurogroupe. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε για τα αποτελέσματα του Eurogroup τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων. Με πολύ μεγάλη ευχαριστία, κύριε Νικολάου. Ξέρουμε όλοι αυτοί. Μένει αταλάντη στην ευρωπαϊκή της πορεία. Ικανοποιημένος δήλωσε ο κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμένος. Μετά τη συμφωνία της 24ης Μαΐου ξεκινάει η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η μείωση της ανεργίας. Συγγύει χθίως τυρίως τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μη σχολιάζοντας κατά πόσο το ικανοποιεί για να μπει στο ελληνικό πρόγραμμα η επικείμενη ρύθμιση για το χρέος και οι διαβεβαιώσεις χρηματοδότησης που του δίνουν οι Ευρωπαίοι. Από το χθεσινό Eurogroup υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο κόφτης είναι το ένα, το χρέος είναι το δεύτερο. Ας ξεκινήσουμε από τον κόφτη. Ρωτούσα και το πρωί την κυρία Γεροβασίλη στα παραπολιτικά. Εσείς κάνατε μια τοποθέτηση νωρίτερα μιλώντας στο Sky. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτός ο κόφτης με βάση το κείμενο που υπήρξε χτες θα έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα. Δηλαδή, του χρόνου το Μάιο, όταν βγουν τα στοιχεία της Eurostat, εάν δεν έχουν βγει τα νούμερα, εάν δεν έχουμε πετύχει τους στόχους, λέει το κείμενο, θα υπάρξουν δημοσιονομικά μέτρα. Μέτρα δημοσιονομικού περιορισμού. Αυτό σημαίνει κόψιμο μισθών του δημοσίου, συντάξεων και περικοπές δαπανών στο δημόσιο. Όχι, όχι, όχι. Εσείς το πρωί είπατε όχι. Όχι. Μπορεί να είναι και φόροι. Επιτρέψτε μου. Όχι, δεν είπα μόνο αυτό. Πρώτα. Ας ξεκινήσουμε από το βασικό που ενδιαφέρει το μέσο Έλληνα, ότι για να υπάρχει οποιαδήποτε προσαρμογή θα πρέπει να μην έχουμε πιάσει τους στόχους μας. Ναι. Αποδείξαμε από το αποτέλεσμα το δημοσιονομικό του 2015 ότι υπερεκπληρώσαμε τους στόχους. Δείτε τώρα γιατί ο κόφτης, εγώ προτιμώ να λέω ρυθμιστής, δεν αλλάζει διορθωτικός τίποτα. Μηχανισμός. Ναι, του χρόνου, τι θα έπρεπε να... Ο διορθωτικός μηχανισμός ακόμα καλύτερα. Δεν έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου να αποδίδουμε πλεονάσματα. Για το 2015 ήταν αυτό που είχε συμφωνηθεί. Κύριε Υπουργέ, μην το κάνετε τόσο αναλυτικό, γιατί είναι όλα αυτά γνωστά. Αριθμό, και αυτό δεν το λέω. Για να κερδίσουμε το χρόνο, δώστε μας μισό λεπτάκι όμως απαντήσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, ξέρετε γιατί το ρωτώ. Αλλά μπερδευόμαστε, ναι. Γιατί. Δώστε μου ένα λεπτό. Φταίω κι εγώ ίσως που δεν το εξήγησα σε προηγούμενες εμφανίσεις μου καταλληλότερα. Για το 2016 λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση να πιάσουμε
πλεώνασμα ίσο με το μισό της 100% του προϋπολογισμού. Ναι. Υποθέστε ότι δεν είχαμε τη νέα ρύθμιση για τον διορθωτικό μηχανισμό. Και ερχόταν του χρόνου η Eurostat τον Απρίλιο όταν δημοσιεύει τα επίσημα αποτελέσματα και έλεγε «Δεν πιάσατε 0,5, πιάσατε 0,4». Δεν θα έπρεπε να πάρουμε μέτρα σύμφωνα με τη συμφωνία του Ιουλίου. Θα ωραία. Έπρεπε. Ρωτάω όμως κάτι συγκεκριμένο και θα ήθελα μια απάντηση. Αυτό που ρωτάω λοιπόν είναι, εάν δεν πιάσουμε στόχο και δεν πιάσουμε στόχο κατά μισό τα 100, γιατί αυτό ενεργοποιεί τον κόφτη, μας χαρίζουν μισό τα 100. Αν λοιπόν έχουμε έλλειμμα του το 16 μείον 0,1% και χρειαστεί ο κόφτης να ενεργοποιηθεί, θα πάρετε μέτρα φορολογικά, δηλαδή λέτε σε κάποιον τώρα έλα να κάνεις επένδυση, αλλά μπορεί να σου αλλάξω το φορολογικό καθεστώς του χρόνου από το ήδη δυσμενέστατο ή θα κόψετε από το δημόσιο. Υπάρχει παρεξήγηση. Η ίδια η ερώτηση έχει παρεξήγηση. Η συνολική μας υποχρέωση είναι για του χρόνου να έχουμε πλεώνασμα της τάξης του 0,5% ναι. του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ο διορθωτικός αυτός μηχανισμός προβλέπει απλώς μια κλιμάκωση για το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής ανάλογα με την απόκληση που θα έχουμε από αυτό το στόχο. Αλλά για να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, ακούστε ποιο είναι το βασικό πράγμα. Ο διορθωτικός αυτός μηχανισμός δεν συνεπάγεται λήψη μέτρων. Συνεπάγεται αυτόματη διόρθωση των σχετικών κονδυλίων, των σχετικών κεφαλαίων του προϋπολογισμού. Η κωδική των Υπουργείων είναι αυτή, κύριε Υπουργέ. Απόλυση. Η κωδική των Υπουργείων ακριβώς, είναι αυτή. Ακριβώς, κύριε Κοτρότσο. Όπως το λέτε. Απλώς επειδή εσείς το ξέρετε, δεν είμαι βέβαιος ότι το καταλαβαίνει ο μέσος. Ναι, αλλά η κωδική των Υπουργείων είναι αυτό που λέει ο Νίκος. Η κωδική των Υπουργείων είναι ή μισθοί και συντάξεις. Παραδείγματος χάρη του δικού σας Υπουργείου είναι συντάξεις. Ναι, ναι, προσέξτε. Οι λειτουργικές δαπάνες. Λειτουργικές δαπάνες έχουν συμπιεστεί τόσο πολύ που δεν μπορείτε να κόψετε περισσότερο. Εάν πρέπει να προέρχονται από τον προϋπολογισμό, όπως λέει η απόφαση της ΕΣΥΝΗ, πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να πω ότι πάνω από το 80% του προϋπολογισμού είναι μισθοί και συντάξεις. Από εκεί θα κόπει. Πριν φτάσουμε εκεί, πριν φτάσουμε στο πώς θα γίνει η διόρθωση, ακούστε γιατί δεν έχει ο χαρακτηρισμός του αυτόματου μηχανισμού. Δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα λαμβάνονται και τα μέτρα. Σημαίνει ότι γίνεται αυτόματη διόρθωση ως προς το λογιστικό σκέλος και οι αντίστοιχοι κωδικοί των Υπουργείων θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το ποσό που λείπει. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως λήψη μέτρων. Γιατί η πρόβλεψη που έχει ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν ληφθούν στη συνέχεια μέτρα εκτελεστικά της νομοθεσίας. Πετροπόλεμος και συμπλοκές μεταξύ Πακιστανών και Αφγανών μεταναστών στην Ιδωμένη. Ένας αστυνομικός προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Οι πέτρες όμως πέφτουν βροχή πάνω από τις σκηνές. Επεμβαίνουν τα ΜΑΤ κάνοντας χρήση χημικών. Ένας μετανάστης τραυματίζεται στο κεφάλι και μεταφέρεται από συμπατριώτες του Εμόφυρτο στο Ιατρείο των Γιατρών χωρίς σύνορα. Στη συμπλοκή συμμετείχαν τουλάχιστον 300 άτομα και ξεκίνησε μετά από καυγά πιθανότητα για οικονομικές διαφορές. Στον πρόχειρο καταβλισμό της Ιδωμένης ζουν σήμερα κάτω από άθλιες συνθήκες περίπου 10.000 άνθρωποι. Για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη ένας 16χρονος πρόσφυγας από τη Συρία, που σύμφωνα με την αστυνομία επιτέθηκε σε 35χρονο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Με μοναδικά εφόδια τα ατομικά του Σωσίβια, 4 νεαροί μετανάστες κουρδικής καταγωγής επιχειρούν αποτυχίο να φτάσουν κολυμπώντας στα απέναντι τουρκικά παράλια. Την απελπισμένη τους προσπάθεια παρακολουθούν άλλοι πρόσφυγες από τη στεριά. Διασώστες με σκάφη εντοπίζουν τους μετανάστες, τους περισυλλέγουν από το νερό και τους μεταφέρουν ξανά στη στεριά. Το πρωί, άλλοι δύο Μαροκινοί μετανάστες επιχείρησαν να επιστρέψουν κολυμπώντας στη γειτονική χώρα. Στο νησί βρίσκονται εγκλωβισμένοι 2.254 πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους είναι σε απόγνωση και ζητούν την επαναπρόθεσή τους. Σε απεργία πείνας προχώρησαν χίλιοι μετανάστες που στεγάζονται στο ελληνικό, καταγγέλλοντας τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της κίνησης ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Καταρχήν, Νίκο, να πούμε ότι πριν από λίγο, σε κατοίκον έρευνα που έγινε όχι στην Καλύβα, εκεί που διέμενε ο Αλβανός, αλλά εκεί που διαμένει ο εργοδότης του, βρέθηκε ένα πλωστάσιο, δύο Καλάσνικοφ, ένα αλβανικό το Κάραφ, 9 γεμιστήρες και 151 φυσίγια. Όπα, ένα λεπτό. Ο Αλβανός, αυτός που αποκεφαλίστηκε, ήταν βοσκός. Ο εργοδότης του ήταν επίσης κτηνοτρόφος. Ακριβώς. Ο κτηνοτρόφος έχει τα Καλάσνικοφ και τα Τοκάρεφ και τα υπόλοιπα. Βρέθηκαν στο σπίτι του. Τώρα δεν ξέρουμε αν ισχυριστεί ο ίδιος ότι τα έκρυψε εκεί
το θύμα. Σημασία έχει, Νίκο, ότι πριν από τρεις ημέρες, σε καφενείο στην Γλυκή Θεσπρωτείας, πολύ κοντά από το σημείο του φόνου, εκλάπει μέσα από ένα καφενείο ένα κυνηγητικό όπλο. Mm-hmm. Γιατί προκαλεί εντύπωση, αν κάποιος Αλβανός μαφιόζος ήθελε να εκτελέσει με αυτόν τον μακάβριο τρόπο αυτόν τον βοσκό, τουλάχιστον θα το έκανε με το χατζάρι που το έκανε, αλλά δεν θα έφερνε από την Αλβανία ένα κυνηγητικό όπλο, θα έφερνε ένα πιστόλι για να τον σκοτώσει και να τον ακινητοποιήσει. Και υπάρχει αυτή η τελευταία πληροφορία για ένα πρόσωπο γυναίκας που ίσως να παίξει στις επόμενες ώρες καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό το φρικτό έγκλημα, το οποίο ξαναλέω, εκτός από τη δολοφονία έχει και κάτι άλλο, τον αποκεφαλισμό μετά, το οποίο παραπέμπει σε άλλα πράγματα πια, έτσι, δηλαδή... Και επειδή, Νίκο, δεν υπήρχαν στα χόρτα ή στο χώμα ίχνη σταγόνες αίματος, όλα δείχνουν ότι το κεφάλι αυτού του ανθρώπου μεταφέρθηκε ως τρόπαιο μέσα σε μία σακούλα και το έκλειψε, το πέταξε. Λεπτομέρειες, ναι. Θα δούμε τώρα τι θα βγάλει η έρευνα. Πραγματικά είναι φρικτό έγκλημα και νομίζω ότι θα φωτιστεί όταν βρεθεί ο δολοφόνος. Ο Μπενζή, κατά πάσα πιθανότητα στην Ελλάδα, λέγεται Ανδρέας και ως πατέρας του εμφανίζεται ένας άντρας με το όνομα Νίκος. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζει η Βρετανική αστυνομία. Κλιμάκιό της βρίσκεται από σήμερα στην ΚΟ. Ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός ελληνικής καταγωγής. Το 1993 κάποιος πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία αγνοωμένων και είπε ότι γνώριζε ότι ο Μπεν τότε λεγόταν Ανδρέας. Επίσης είπε ότι το παιδί το φρόντιζε κάποιος με το όνομα Νίκος. Θα θέλαμε ο κύριος αυτός να μας μιλήσει και να επικοινωνήσει μαζί μας. Το κλιμάκιο των Βρετανών αστυνομικών θα μείνει στην ΚΟ για 2 εβδομάδες και εκτιμά πως το κλειδί της εξαφάνισης του Μπεν βρίσκεται στο νησί. Υπάρχει αμοιβή 12.500 ευρώ για οποιοδήποτε μας δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του Μπεν. Γνωρίζουμε ότι την μέρα της εξαφάνισης υπήρχαν άνθρωποι που περπατήσαν πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Οχήματα ήταν παρόντα και θα θέλαμε αυτοί οι άνθρωποι να μας πλησιάσουν και να μας μιλήσουν. Ο νέος κύκλος ερευνών ξεκίνησε μετά από τη δημοσιογραφική έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη, που είχε φιλοξενήσει τόσο την οικογένεια του Μπεν όσο και Βρετανούς αστυνομικούς στην εκπομπή της «Φως στο τούνελ» ένα χρόνο πριν.